Κοντά μας έχουμε και τον κύριο Γιώργο Μπάλα, υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ποτάμι, μηχανολόγο μηχανικό και νέο επιχειρηματία σε κάτι τελείως διαφορετικό από ότι είναι ο μηχανολόγος μηχανικός. Και επίσης και εσείς, κύριε Μπάλα, με τον ίδιο τρόπο έγινε η επιλογή σας, αν δεν κάνω λάθος, με το ποτάμι, δηλαδή με βιογραφικό, χωρίς να έχετε καμία σχέση με τον Σταύρο Θεοδωράκη, χωρίς να έχετε καμία σχέση με την πολιτική γενικότερα. Ακριβώς, ναι, ναι. Με προτείνανε μέσω διαδικτύου, ήταν ένας καινοτόμος τρόπος για επιλογή με αξιοκρατικά κριτήρια, ας πούμε, για νέους υποψηφίους. Με προτείνανε. Ο λόγος που δέχτηκα είναι ότι έμεινα Ελλάδα, είπα θα κάνω το παν να βοηθήσω τη χώρα μου, να βοηθήσω τη γενιά μου. Οπότε αυτές οι ιδέες που έχει η νεολαία, που εκπροσωπώ, αν θέλετε, σαν νεολαία, θέλω να μεταφερθούν έτσι και παραπάνω. Οπότε από την πλατφόρμα που λέγεται Ποτάμι, είμαι εδώ σήμερα μαζί σας για να μιλήσουμε για πράγματα δημιουργικά. Ωραία. Λοιπόν, τώρα να ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Κότσιρα, και να...